Μεριανή, καλό μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα έχω συνηθίσει ακόμα αυτά εκεί, τις διαιρέσεις στη Β' Αθηνών, οφείλω να πω. Λοιπόν, Μιλένα, ο Μητσοτάκης απέτυχε να βρει, ας το πω έτσι, μια συνένεση με τους αγρότες και ο κ. Χρυσοχοίδης απέτυχε να τους απαγορέψει, παρότι εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες είπε δεν πρόκειται να σας αφήσω να πάτε στην Αθήνα. Όταν του είπαν μας όλη την Ευρώπη, τα τρακτέρ μπήκαν στις πρωτεύουσες, εμείς εδώ τι είμαστε, έτσι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να αποδεχθούν να κατέβουν και στην Αθήνα, βεβαίως με έναν ελεγχόμενο τρόπο και πολύ σωστά, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Ποιο είναι το βάθος όμως και η έκταση των προβλημάτων των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής που δεν μπορεί να δώσει λύση ο κ. Μητσοτάκης? Έτσι, νομίζω, Γιάννη, ότι όλα ξεκινάνε από τη μη ορατότητα. Την μη ορατότητα των αγροτών, οι οποίοι αναγκάστηκαν και χρειάστηκε να μετέλθουν έτσι ενός τέτοιου τρόπου διεκδίκησης των ετοιμάτων τους, γιατί θυμίζω ότι καθ' όλο το διάστημα υπήρχε η αποδός από την κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι εισαγόμενο, ότι δεν αφορά εμάς, παρέπεμπαν στο Βερολίνο, παρέπεμπαν στο Παρίσι και με αυτόν τον τρόπο αρνιόντουσαν να αποδεχτούν το ζήτημα. Θυμίζω ατυχές δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού μέχρι που κάποια στιγμή αντελήφθησαν πώς έχουν τα πράγματα, ενδεχομένως από το focus groups που είναι ο καθοδηγητής του Πρωθυπουργού και ανέλαβε ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποια στιγμή υποκατέστησε τον αρμόδιο υπουργό. Για αυτή την κυβέρνηση υπάρχουν ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει ορατότητα. Αντίστοιχη πολιτική αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπαμε στον τομέα της ακρίβειας. Θυμίζω ότι για πολύ καιρό, πολλά χρόνια θα έλεγα, αρνιόντουσαν το πρόβλημα, μιλούσαν για εισαγόμενο πληθωρισμό, μιλούσαν για την Ουκρανία, μιλούσαν για χίλιες άλλες αιτιάσεις, μέχρι που κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να πει ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, επειδή πράγματι την έχει καταστήσει η μπανανία. Άρα ξεκινάμε από εκεί ως προς το θέμα της ακρίβειας. Τώρα, το ζήτημα των αγροτών έχει βάθος, όπως είπες, και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, που στερείται βαριάς βιομηχανικής παραγωγής και που στα λόγια όλοι μιλάμε για την βαριά βιομηχανία του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα, εδώ όχι απλώς δεν έχει σκύψει η πολιτεία, αλλά βλέπουμε μια εφιαλτική επιδείνωση των δικτών. Έχουν αυξηθεί οι δείκτες 62% την τελευταία περίοδο, έχει αυξηθεί 25% το κόστος παραγωγής και σε ό,τι αφορά την αξία της εθνικής μας παραγωγής, είναι αυτή τη στιγμή 25η στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι εκρηκτικά. Οι αγρότες εξωθούνται. Δεν θέλω να μιλήσω για τους αγρότες της Θεσσαλίας, που εκεί πλέον υπάρχει ένα ζήτημα υπαρξιακό σε ό,τι αφορά την συνοχή μας ως έθνος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν υπάρξει ένα συνεκτικό και ολιστικό σχέδιο από την κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα εγκαταλείψουν όχι το επάγγελμα, θα εγκαταλείψουν και τη χώρα. Άρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Θυμίζω τις μεγάλες υστερήσεις σε ό,τι αφορά αυτή καθεαυτή την διαχείριση των πραγμάτων. 4 υπουργούς, 5 διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφειλόμενες ενισχύσεις οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να έχουν καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2023 και ο Πρωθυπουργός τους διαβεβαιώνει ότι θα τα πάρουν τον Απρίλιο, λες και αυτό είναι κάποιο κατόρθωμα και δεν είναι μια μεγάλη υστέρηση της κυβέρνησης, η οποία βεβαίως δεν αντιλαμβάνεται ότι οδηγεί ορισμένους ανθρώπους πλέον στο περιθώριο, γιατί μέσα από αυτές τις ενισχύσεις περιμένουν να ζήσουν και να προωθήσουν να βελτιώσουν την παραγωγή τους. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι τα ελέγχει όλα με όλη αυτή την μηντιακή υπεροχή που έχει, θεωρεί ότι θα δημιουργήσει και κοινωνικό αυτοματισμό, φαντάζομαι, και έτσι θα προσπαθήσει να χειριστεί τα πράγματα, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την κλιμάκωση και για το ό,τι έχει συμβεί μέσα σήμερα. Τώρα, αγαπητή Μιλένα, υπάρχουν θέματα όπως η ακρίβεια, η ασφάλεια, τις καθημερινότητες του πολίτη, τα οποία είναι οριζόντια και αφορούν σχεδόν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και φαίνεται ότι πλέον η κυβέρνηση δέχεται μεγάλη κριτική από την πλειοψηφία της κοινωνίας στα θέματα
αυτά και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες και με επιδεινούμενα αυτά τα δεδομένα θα πάει και στις ευρωεκλογές. Θέλω να σε ρωτήσω, μαζί με αυτά έχουμε τη μεγάλη προβολή του δίδυμου νόμος και τάξη αυτής της κλασικής, ας το πω έτσι, αυταρχικής πολιτικής κάθε συντηρητικού κόμματος, το οποίο το έχει αναθέσει όμως σε δύο πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Γιατί θεωρείτε ότι ανέθεσε σε δύο στελέχη και επώνυμα του ΠΑΣΟΚ αυτή την πολιτική, για να δεν έχει δικά του στελέχη της κλασικής δεξιάς, ή γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείχνει ότι και ο χώρος, ας πούμε, του κέντρου και της κεντροαριστεράς με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά και να συγκρατεί ψηφοφόρους αυτού του χώρου που τα τελευταία χρόνια ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη, όπως είναι γνωστό. Και θέλω να πω και πιο πέρα. Ο κύριος Δουλάκης χαρακτήρισε την εξαγγελία του κύριου Λοβέρντο ότι θα κάνει δικό του κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές, όπως και την προσχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Δημοκρατία της κυρίας Χριστοφιλοπούλου ως δορυφόρους του Μητσοτάκη. Ποια είναι η δική σου αξιολόγηση στα θέματα αυτά? Κοίταξε, νομίζω, Γιάννη, ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα πολύ στοχευμένο, μια καθαρή στόχευση σε ό,τι αφορά το προσωπικό του προφίλ. Το βλέπουμε αυτό να το καλλιεργεί πολύ συστηματικά από όταν ανέλαβε πρόεδρος από το 2016. Θέλει να συγκρατήσει μια σχέση με το κεντρό ακροατήριο, αλλά κυρίως θέλει να χτίσει ο ίδιος ένα προσωπικό κεντρό και μεταρρυθμιστικό προφίλ. Τον ακούει κανείς στις ομιλίες του με τις αναφορές του, προσπαθεί να καπηλευτεί κάθε προοδευτική παρακαταθήκη και παράδοση που έχει αυτός ο τόπος, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι, θα σου έλεγα, τον Κώστα Σιμίτη και την μεγάλη ξυγχρονιστική του προσπάθεια. Αυτό όμως το αφήγημα κατά τη δική μου κρίση είναι εξαιρετικά αβαθές και είναι βέβαια και πλαστό. Γιατί την ίδια στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου έχουμε μια ευθεία και συστηματική παραβίαση αρχών του κράτους δικαίου, πολύ πριν το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το καταδείξει με έναν τρόπο που είναι πολύ οδυνηρός για τη χώρα μας. Σκάνδαλο υποκλοπών, επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, συστηματική και μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων για την τραγωδία των Τεμπών και δυστυχώς και πολλά άλλα. Άρα όλα αυτά, καθώς επίσης και η αξιοποίηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εντάσσονται σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Και επειδή για τη στριγωνοποίηση θέλει να απευθύνεται σε όλα τα ακροατήρια, στο περίφημο δόγμα νόμος και τάξης, το οποίο πρέπει να επισημάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει παταγωδώς αποτύχει, δεν θυμάμαι ποτέ συνθήκες Far West στη χώρα μου, τις οποίες σήμερα ζούμε καθημερινά από το αστυνομικό δελτίο, θέλει ταυτόχρονα να το υπηρετήσει μέσα από στελέχη τα οποία δεν θα θεωρεί ότι δεν θα διεγείρουν αντανακλαστικά. Την ίδια στιγμή όμως είναι τέτοιες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και αναφέρομαι στους ποινικούς κώδικες που εισηγείται αύριο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι μια πραγματική ανατροπή όλων των κατακτήσεων του φιλελεύθερου ποινικού δικαίου, έτσι όπως η επιστήμη τις αναγνωρίζει, γι' αυτό και σύσσωμος ο επιστημονικός κόσμος βρίσκεται απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είναι ένας αντιπερισπασμός, Γιάννη, επειδή έχουν παταγωδώς αποτύχει στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη, έρχονται τώρα να πούνε φυλακή παντού, φυλακή οι πάντες, περισσότερη αυστηροποίηση, με έναν τρόπο ο οποίος, το μόνο που θέλω να πω, γιατί δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο, δεν είναι καθόλου κεντρός και κυρίως δεν είναι καθόλου εξυγχρονιστικός. Δεν παράγει μεταρρυθμίσεις και δεν οδηγεί την κοινωνία προς το μέλλον, αλλά δυστυχώς ολοταχώς προς το αβαθές και σκοτεινό παρελθόν. Τώρα, αυτά όλα που περιέγραψες προηγουμένως για το κράτος δικαίου, την πολυφωνία στα μίντια, τις παρακολουθήσεις, τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι, τις δίκες και όλα αυτά, για όλα αυτά μάλλον
υπάρχει το καταδικαστικό ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία, εκτός από την ακροδεξιά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την κυβέρνησή του, έκανε το ατόπιμα να συγκρίνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να την τοποθετήσει πολύ πιο κάτω από μια έρευνα που κάνει ένα αμερικάνικο περιοδικό, το οποίο χρησιμοποιεί τελείως άλλους δείκτες και παραμέτρους από ότι οι συζητούμενοι. Εντάξει, τώρα μας έχουν συνηθίσει σε αυτά. Αλακάρτ επικαλούνται δημοσιεύματα όταν τους βολεύουν του ξένου τύπου. Αλακάρτ επικαλούνται αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου όταν τους βολεύει. Επίσης χρησιμοποιούν αδιανόητους ισχυρισμούς. Ανθέληνες χαρακτήρισε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός της κυβέρνησής του όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Εντάξει, νομίζω Γιάννη ότι ο κόσμος έχει αισθητήριο, αντιλαμβάνεται, και όση προπαγάνδα και αν επιστρατευτεί, αυτό είναι μια μελανή σελίδα για τη χώρα μας. Και πάμε τώρα εκεί. Ο ιστορικός του μέλλοντος να μην το καταγράψει αυτό. Και πες μου και την τελευταία ερώτηση για να την επιτροπή εκεί που θα πας τώρα. Ναι. Πες μου, και που εκεί μέσα τρως πολλές ώρες και δουλεύεις πάρα πολύ, την επιτροπή την εξεταστική που εισηγήθηκε πρώτην του ΚΚΕ και υιοθέτησε η κυβέρνηση για να μην ψηφιστεί η προκαταρκτική που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται εκεί μέσα? Λοιπόν, δεν θα πάω εκεί τώρα. Τώρα θα πάω στην Επιτροπή για τους Κώδικες. Θα πάω όμως αύριο το πρωί στην Εξεταστική Επιτροπή και θέλω να επισημάνω κάτι. Αύριο είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση. Ίσως η πιο κρίσιμη συνεδρίαση στην στιγμή που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η μέρα που για την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία είναι ο απόλυτος εκτελεστής των οδηγιών του Μεγάλου Μαξίμου, έφτασε ο κόμπος τεχταίνη και οφείλουν πλέον να απαντήσουν στη μεγάλη πίεση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αναγκαία κλίση και άλλων ουσιωδών και κρίσιμων μαρτύρων. Θυμίζω ότι φέρανε τον Τάσο Μαντέλη να εξετάσει την Επιτροπή, έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε Υπουργός Μεταφορών το 1997, δηλαδή 27 χρόνια πριν τα Τέμπη, και αρνούνται να καλέσουν στην Επιτροπή κρίσιμους μάρτυρες με κρίσιμο ρόλο, είτε για την υλοποίηση της 717, είτε για τη λειτουργία της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ το επίδικο διάστημα. Και να μην εκπλαγούμε καθόλου εάν επιχειρηθεί να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση την μείζωνα ενδεχομένως κοινωνική αναστάτωση που θα προκύψει από τη σύγκρουσή της με τους αγρότες, για να υποβαθμίσει μια μεγάλη σύγκρουση που ενδεχομένως θα προκύψει, αν ενδεχομένως, θέλω να το απέφχομαι, αλλά δυστυχώς δεν είναι απίθανο, εάν συνεχίσει να επιμένει και να αρνείται να κλητεύσει κρίσιμους και ουσιώδεις μάρτυρες. Το ίδιο δεν έκανε και στην Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, ακριβώς. Ναι, είναι το ίδιο. Έχει την πλειοψηφία και αποφασίζει. Ακριβώς. Και λέει κατά τα άλλα ότι ακολουθώ το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής, αυτά που λένε τα θεσμικά όργανα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου. Καλή συνέχεια.